Κατάλαβε. Λοιπόν, είδαμε όμως τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο που συγκινήθηκε τόσο πολύ με τους φίλους του. Τους άλλους του Χρανιώτη, ας πούμε, είδαμε ότι είναι ο Τότσικας, της Λάουρας ο Χρήστος ο Κούτρας, δημοσιογράφος. Ποιοι όμως είναι οι φίλοι του Γιώργου Αγγελόπουλου που το έστειλαν και το συγκίνησαν? Για να δούμε λοιπόν τις φωτογραφίες. Βλέπουμε ότι ο Νίκος είναι αυτός που βλέπουμε εδώ που πηγαίνουν για ψάρεμα μαζί. Είναι ο Νίκος Αρής, λέγεται. Με είναι από τη Σκάθο, με το λευκό. Είναι φίλος του πολύ καλός από τη Σκάθο. Είναι πολύ μαζί από τα παιδικά του χρόνια. Εδώ είναι ο Πάνος, ο άλλος που του έστειλε. Είναι δίπλα του. Είναι ο Πάνος ο Μπραλάκης. Είναι αυτός που έχει τα θαλάσσια σπορ στις Κουκουναριές, εκεί που ήταν και ο Ντάνος. Έτσι, και είναι και συνεργάτες. Εκεί που πάνε όλοι το καλοκαίρι. Πληροφορίες λένε ότι πριν το Survivor είχαν πει ότι θα ξανασυνεργαστούν φέτος. Τώρα δεν ξέρουμε φέτος. Αλλά είναι παιδιά, βλέπετε κάτι ψάρια που πιάνουν. Ακόμα και με ό,τι καιρικές συνθήκες. Ακόμα και χειμώνα με τις κουκούλες βγαίνουν ο Ντάνος μαζί με τον φίλο τον Νίκο και ψαρεύουν. Είναι ροφή αυτή και σαργή στη Σκιάθο συνήθως ψαρεύουν. Έτσι. Ωραία. Και τους βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι αυτός που τον συγκίνησε περισσότερο και ο Πάνος ο συνεργάτης του είναι εδώ στις Κουκουναριές. Βλέπουμε και τον Ντάνο βέβαια σε μικρότερη ηλικία εδώ. Πάντως είναι δεμένοι φίλοι, παιδιά, για να κλάψει. Δεν τον είδες δίπλα του. Ο Ντάνος εδώ σε αυτή τη φωτιά. Εκείνος... Ο Πάνος είναι αυτός, αυτός που είναι όρθιος, ο Ντάνος είναι αυτός με το καπέλο. Αυτό το κατάλαβα. Δεν μοιάζει καθόλου στην παραλία. Στην προηγούμενη είναι δίπλα του ακριβώς. Να, αν μπορούμε να τη δούμε. Εδώ είναι. Η κοπέλα δίπλα του ποια είναι? Η Ευρυδίκη. Όχι, οι κοπέλες ήταν τουρίστριες από τις Κουκουναριές που κάνανε θαλάσσια σκι. Εδώ βλέπουμε, θες να δεις ποιος είναι στην επόμενη φωτογραφία, είναι αυτός που είναι δίπλα του. Αριστερά, με τα γυαλιά. Είναι ο Ντάνος. Είναι όλοι φέτες, έτσι. Δεν είναι, ρε παιδιά. Αριστερά, αριστερά, βρε, με τα γυαλιά. Αυτό που έχει από πάνω του έναν. Από την άλλη, ρε παιδιά. Αυτός που κρέμεται το μεταγιόν είναι ο Πάνος, ο φίλος του. Δίπλα του ακριβώς είναι ο Ντάνος. Ποιος είναι ο Ντάνος? Παιδί μου, δεν τον βλέπεις. Έχει άλλα μαλλιά, ο αριστερός. Ο αριστερός. Αυτός είναι ο Ντάνος. Χαμογελάει, απλά είναι φουσκωτός πολύ εδώ. Είναι ναι, γιατί τώρα στο παιχνίδι είχα σκυλά. Παλιότερα ήταν έτσι γιατί ήταν πολύ γυμνασμένος. Γυμνάζεται πάρα πολύ ο Ντάνος. Είναι εδώ, παιδιά, είναι διπλός. Μπορείς να αναλάβει να γίνεις κι εσύ έτσι φουσκωτή. Εγώ. Αν δεις πώς μπήκε ο Ντάνος στο παιχνίδι και πώς έχει γίνει, θα δεις τη διαφορά.